Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη θα αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες. Πριν όμως περάσουμε σε αυτές, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Η ενδεκάδα της αγωνιστικής μπορεί να περιμένει για λίγο, γιατί τρέχει ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός, το Pink T-shirt Project. Θα τρέξει και στο εξαναβολής μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Μπαίνετε στο Instagram Nivea Men Greece, βρίσκετε τη ροζ φανέλα στην κερκίδα και μπαίνετε στον διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα iPhone 12 και μοναδικά δώρα. Και τώρα η ενδεκάδα της αγωνιστικής, κλασικό σύστημα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Και Κωνσταντίνε, ξεκινάμε από τον οδοφύλακα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε με Λίσσας από τον Πανετολικό. Ναι, ο Μελίσσας νομίζω ότι το κερδίζει επάξια την θέση του τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω και με την ομάδα του με 10 παίκτες. Είναι και ο Μπουσέ που κράτησε το 0, είναι και ο Διούδης, αλλά νομίζω ότι ο πορτιέρο του Πανετολικού το αξίζει. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μιτάη της ΑΕΚ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Δελιζίζης και Κωνσταντόπουλος. Ο Κωνσταντόπουλος από τον Πανετολικό. Ναι, ο Κωνσταντόπουλος ο συμπαίκτης του Μελίσσα από την ομάδα του Αγρινίου που κράτησαν το 0 μαζί. Ο Δελιζίση στον Άρη έπαιξε τον ρόλο του στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω δεξιά ο Κότσιρας ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Ατρόμητο και ο νεαρός αριστερός μπακ της Ένωσης τα πήγε καλά μέχρι την στιγμή της αντικατάστασής του. Είχε και ασίστ. Τετράδα στα χαφ. Δεξιά η Τόρ του Παναθηναϊκού με γκολ. Μασούρας αριστερά του Ολυμπιακού επίσης με γκολ. Και κεντρικό δίδυμο στα χαφ Εμβιλά και Μπερτόλιο. Ο Εμβιλά συνεχίζει να ξεχωρίζει για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες προσθήκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έβαλε και τρομερό γκολ. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να μπείτε στο site Super League και να το ψηφίσετε ως Nivea Men Best Goal. Είναι εξαιρετικός χαφ. Βλέπει γήπεδο, έχει ψυχραιμία στο παιχνίδι. Το πω και πέρα, ο Αϊτόρ με τον γκολ πήρε εκδίκηση για τα δύο τέρματα που του είχαν ακυρωθεί και την ασίστ στο προηγούμενο παιχνίδι που τα είχε με το VAR. Και αυτό ωραίο γκολ. Ο Μπερτόλιο ξεχώρισε, κέρδισε και το πέναλτι για τον Άρη στη μεγάλη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης και ο Μασούρας από αριστερά έπαιξε τον ρόλο του για τον Ολυμπιακό, είχε και γκολ βέβαια. Επιθετικό δίδυμο, Ανσαριφάρντ, δύο γκολ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης και Μπαράλες, ναι μεν σκόραρε με πέναλτι, έφτασε στα 8 γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάλι εκ των κορυφαίων του Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπαράλες κατάφερε να βρει τον γκολ που έψαχνε τόσο πολύ απέναντι στον Ατρόμητο. Επίτα από τόσες χαμένες ευκαιρίες, κατάφερε έστω και από απέναντι να σκοράρει. Και ο Ανσαριφάρντ απέδειξε την εκτελεστική του δυνότητα. Έχει πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης και βοήθησε την ΑΕΚ σε μια αγχωτική νίκη απέναντι στην ελαφρά ταξιαρχία. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Κωνσταντίνε, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις εσύ ως την καλύτερη από την 12η αγωνιστική της Super League. Πρώτη στιγμή, Βόλος Πανετολικός, ο Ουάρντα χάνει το πέναλτι και κάθεται στις διαφημιστικές πινακίδες και βάζει τα κλάματα. Ναι, δεν ήταν καλός γενικά στο παιχνίδι. Τον έκρισαν πολύ σωστά οι αντίπαλοι αμυντικοί. Χάνει το πέναλτι την μοναδική εξαιρετική στιγμή. Μαζί με άλλη μια χαμένη ευκαιρία που είχε η ομάδα του Βόλου. Ωστόσο, μάλλον το πήρε βαρέως και μετά την λήξη του μάτς ξέσπασε. Δεύτερη φωτογραφία, η επιστροφή του Παναθηναϊκού στη φυσική του έδρα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τα πυροτεχνήματα να είναι πίσω από το γήπεδο. Στις κερκίδες του γηπέδου ήταν και η ροζ φανέλα του διαγωνισμού Pink T-shirt Project του Nivea Men. 2,5 χρόνια μετά η ομάδα των ανδρών είχε επιστρέψει λίγους μήνες νωρίτερα η Ακαδημία, τα τμήματα υποδομής. Και νομίζω απόλυτο συνδυασμό, επιστροφή στο σπίτι της ομάδας και νίκη. Και τρίτη φωτογραφία είναι ο τραυματισμός του Αγγέως, ο καρδιαστικός τραυματισμός του Αγγέως στο Άρης ΠΑΟΚ και η βοήθεια των γιατρών του Άρη προς τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι, οι γιατροί του Άρη κατάλαβαν ότι το παιδί είχε πρόβλημα από τον τρόπο που φώναζε την ώρα που ήταν πεσμένος. Σήκωσαν και το χέρι στο διαιτητή, πήγαν να το βοηθήσουν, ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν και δυστυχώς είναι και πολύ, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Και ποια είναι η στιγμή της αγωνιστικής για σένα? Νομίζω ότι η βοήθεια των γιατρών του Άρη στον Ουαγγέ είναι πολύ όμορφη σαν στιγμή. Μακάρι να μην είχε χρειαστεί καθόλου να πέσουν πάνω του, αλλά δυστυχώς το παιδί είχε τον τραυματισμό στην σύγκρουση με το δοκάρι για να αποσοβήσει ένα γκολ. Και σε ένα ντέρμπι που είδαμε τόσα πολλά έξω αγωνιστικά και αγωνιστικά, νομίζω ότι μια τέτοια καλή στιγμή είναι αυτή της 12ης αγωνιστικής που ξεχωρίζει. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής μπορεί να μην σκόραρε, μπορεί να μην έβγαλε assist, αλλά ήταν ο κορυφαίος στο σημαντικότερο μάτς της 12ης αγωνιστικής και αυτός δεν είναι άλλος από τον Φακούντο Μπερτόλιο του Άρη.
Έκρινε, όπως αποδείχθηκε, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ, ένα κλασικό ντέρμπι που είχε και την έντασή του, είχε και τα δυνατά του μαρκαρίσματα, είχε και το ένα γκολ, αλλά ήταν αρκετό για να ξεχωρίσει μία από τις δύο ομάδες της πόλης. Και ο Φακούντο Μπερτόλιο έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την ομάδα του, δεν κέρδισε μόνο το πέναλτι, κέρδισε πάρα πολλά φάουλ, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα δεύτερο τέρμα, αλλά εκεί υπήρξε ο Αγγέ με την αυτοθυσία του να σώσει το τέρμα. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, MVP της 12ης αγωνιστικής, ο Φακούντο Μπερτόλιο. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.